Στην έκθεση του Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά φιλοξενείται το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Ιούνιο του 1933 κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Στη μαύρη πακάρη είναι εμφανή τα σημάδια από τις σφαίρες, ενώ οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να δουν και σπάνιο φωτογραφικό υλικό με το ιστορικό της απόπειρας. Εγγενιάστηκε χθες στα Χανιά ο εκθεσιακός χώρος που φιλοξενεί πλέον το αυτοκίνητο του Ελευθέριου Βενιζέλου, μια Πάκαρντ του 1929, στην οποία επέβαινε κατά την εναντίον του δολοφονική απόπειρα στις 6 Ιουνίου του 1933. Ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ιστορία που φέρει τα ίχνη του εγκλήματος, συγκεκριμένα φέρει 63 σημάδια από σφαίρες, οπλοπολιβόλου και πιστολιού. Το αυτοκίνητο ανήκε στη Λέσχη Φιλελευθέρων, η οποία το δόρισε στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και το οποίο πλέον βρίσκεται σε χώρο της οικίας του Εθνάρχη στη Χαλέπα Χανίων μαζί με μία ακόμη Πάκαρντ της εποχής, δώρο Ελλήνων της Αμερικής. Αποφασίσαμε να αγοραστεί μία Πάκαρντ από την Αμερική, η οποία θα δίνει ακριβώς την εικόνα του αυτοκινήτου όπως ήταν αυτό πριν από τη δολοφονική απόπειρα. Ο εκθεσιακός χώρος με το ιστορικό αυτό αυτοκίνητο να δεσπόσει συμπληρώνεται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό που αναφέρεται στο ιστορικό της απόπειρας και σχετίζεται τόσο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη συνοδεία του, όσο όμως και με τους δράστες της απόπειρας δολοφονίας του, οι οποίοι σημειωτέων δεν δικάστηκαν ποτέ για την πράξη τους. Η δίκη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1935, διακόπηκε όμως το Μάρτιο του ίδιου έτους λόγω κινήματος που πραγματοποιήθηκε τότε από βενιζελικούς αξιωματικούς με σκοπό την αποτροπή της παλινόρθωσης της μοναρχίας και εν συνεχεία επευλήθη η βασιλική παράταξη και οι επίδοξοι δολοφόνοι τελικώς δεν δικάστηκαν ποτέ.